Μας, κυρίες και κύριοι, στην ναυτική τραγωδία στην Αίγινα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αδελφό των δύο ψαράδων, τον κύριο Μπίτρο. Κύριε Μπίτρο, καλησπέρα. Ακούσαμε τον καπετάνιο της υδροφόρας να λέει ότι τα αδέλφια σας έριχναν δίχτυα εκείνη την ώρα και δεν άκουσαν τις προειδοποιήσεις του. Ναι, αυτό που λέει ο καπετάνιος είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούω στη ζωή μου. Το αδελφός μου είχε σηκώσει, είχε καλά ρούδια στην πλατιά, σήκωσε και το δυστύχημα έγινε απόξω εδώ στην Πλανάκο ανοιχτά. Είναι ψεύδης, είναι και ψεύτης. Τα λέω έτσι ανοιχτά, έτσι όπως τα λέει. Και είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης που κυκλοφοράει. Λέτε δηλαδή ότι... Αμφιβάλλω αν πήρε είδηση και τίποτα. Αμφιβάλλω. Σας μιλάω πριν να αμφιβάλλω. Ντρέπομαι αυτά που ακούω αυτή τη στιγμή που λέτε στην τηλεόραση. Λέτε δηλαδή ότι το σημείο στο οποίο έγινε το δυστύχημα δεν ήταν το σημείο όπου έριχναν δίχτυα τα αδέλφια σας. Όχι, όχι, είναι ψέμα, είναι ψέμα αυτό. Έχω αποδείξει, έχω στηθεί. Ο αδελφό μου σήκωσε τα δίχτυα στο νησί που κάνει μονοπηδά τα πολεμικά. Εκεί είχε καλά ρεβίθια. Και ερχόταν για το λιμάνι μέσα. Ενδιάμεσα που ερχόταν εκεί τρακάρισε. Δεν σήκωνε δίχτυα, ούτε σφύραγε, ούτε τίποτα. Ψέματα λέει. Είναι ψεύτης. Το λέω αν ήθελα να τα ακούσει όλο ο ελληνικό λαό. Είναι ψεύτης. Για σας τι έχει συμβεί ακριβώς. Αν πράγματι τα αδέλφια σας επέστρεφαν στο λιμάνι με μαζεμένα τα δίχτυα, τι έγινε ακριβώς και είχαμε αυτό το δυστύχημα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω καλά. Τι έχει γίνει, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι τα σφάλματα και των δύο. Γιατί και ο αδελφός μου μπορεί να έφυγε, αλλά και τον παππού τη στιγμή που βλέπει ένα σκάφος και πηγαίνει επάνω του, και αυτός πρέπει να κάνει μια κίνηση. Να χτίσει το μικρό καρέ και να προσέξει το μεγάλο, συμφωνώ. Αλλά πώς το λέει η καρδιά του κάτι. Δεν έπρεπε και αυτό να κάνει μια κίνηση. Εσείς εκτιμάτε. Δεν έχω να πω. Εσείς αλλά να εκτιμάτε... μην ότι σήκωνε δίχτυα και του σφύρα για να φύγει. Είναι ψέμα αυτό, χοντρό ψέμα.